Κοιτάξτε, για αυτή τη στιγμή στη ριζοσπαστικοποίηση που γίνεται της ελληνικής κοινωνίας στα δύο μπλοκ, στο ένα μπλοκ που λέει υπέρ της Ευρώπης και στο άλλο μπλοκ που λέει κατά της Ευρώπης, προφανέστατα η διαμαρτυρία σε μια πρώτη φάση κερδίζει έναν χώρο. Θεωρούμε λοιπόν εμείς ότι ο κόσμος τώρα βρίσκεται σε μια στάση αναμονής. Περιμένει να δει πώς θα πάει αυτό το εγχείρημα για να τοποθετηθεί. Είναι εύκολο να είσαι στην άρνηση και να κερδίζεις δημοσκοπικά. Όταν όμως έρθει η ώρα της κάλπης, ο κόσμος κοιτάει την επόμενη μέρα ποιος μπορεί να κυβερνήσει με ρεαλισμό. Θεωρούμε λοιπόν ότι στο τέλος της διαδρομής θα και σε επίπεδο ποσοστών θα δικαιωθούν οι επιλογές που έχουμε κάνει. Πολλές φορές στο παρελθόν είδαμε κόμματα ανσασέρ να φτάνουν το 17% και μετά να παλεύουν στο 3-4 για να μπουν στη Βουλή. Στο τέλος της διαδρομής κρίνονται όλα. Το να συμμετέχεις σε μια κυβέρνηση και να επιλέγεις τη δύσκολη στιγμή, να μην είσαι έξω να πετάς πέτρες, να κραυγάζεις χωρίς να ξέρεις ότι, γνωρίζοντας ότι η πολιτική σου δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, αλλά να μπαίνεις μέσα και να προσπαθείς να πετύχεις κάτι, αποδέχεσαι ότι σε πρώτη φάση θα σε κρίνει ο κόσμος αυστηρά, διότι πλέον συμμετέχεις και σε κυβερνητικές αποφάσεις. Στο τέλος όμως της διαδρομής θα δούνε τι επιλογές έκανες ως κυβερνητική δύναμη και αναλόγως θα κρίνουν. Οι ψηφοφόροι σας πώς βλέπουν την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, για αυτή τη στιγμή τα μηνύματα τα οποία έχουμε δεν είναι μηνύματα αρνητικά, είναι μηνύματα θετικά, διότι οι ψηφοφόροι μας, οι οποίοι έχουν μια ευαισθησία σε πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε πατριωτικό χώρο, αντιλαμβάνονται ότι στις κρίσιμες στιγμές που η χώρα μπορεί να καταστραφεί, το να είσαι απ' έξω δεν είναι μια εθνικά υπεύθυνη επιλογή. Από εκεί και πέρα και οι ίδιοι ψηφοφόροι μας περιμένουν να δουν τι στάση θα κρατήσουμε σε ένα κυβερνητικό σχήμα για να τοποθετηθούν. Θα αναφέρω για ποιο λόγο ότι αυτά τα κόμματα προσπαθούν πάνω στον πόνο του ελληνικού λαού να καρποθούν κομματικά ωφέλη. Και τι εννοώ? Έρχονται, προσέξτε, αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν την πολιτική, δεν αντέχουμε άλλο, πάμε να τα σπάσουμε όλα, να γυρίσουμε πίσω. Μόλις ο Γιώργος Παπανδρέου είπε δημοψήφισμα, θα έπρεπε να ήταν τα πρώτα κόμματα που θα θέλαν δημοψήφισμα. Διότι με τις συσχετισμούς που υπάρχει τώρα και η επόμενη κυβέρνηση που θα διαμορφωθεί θα ακολουθήσει μια τέτοια πολιτική. Εάν εσύ δεν πιστεύεις στην Ευρώπη, όπως είναι λόγω χάρη το ΚΚΕ ή όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε να επιλέξεις ένα δημοψήφισμα. Γιατί στο δημοψήφισμα θα μπορεί να παίρνεις ένα αποτέλεσμα. Τι γνωρίζουν όμως αυτά τα δύο κόμματα? Ότι η τυχόν διάλυση της Ευρώπης και επιστροφή σε ένα σκληρό πυρήνα με δραματική μείωση του επίπεδου της ζωής θα έκανε υπεύθυνους αυτούς για τις επιλογές. Επιλέγουν αυτή τη στιγμή ξεκάθαρα να έχουν ένα κομματικό όφελος. Δεν ξέρω αν αυτό θα μεταφερθεί, αλλά οπωσδήποτε το γεγονός αυτής της ανόδου είναι κάτι το οποίο πρέπει να το παρατηρήσουμε. Όπως σας είπα και πριν και ολοκληρώνω σε αυτό το σημείο την τοποθέτηση για την άνοδο της αριστεράς, στη ριζοσπαστικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας θα υπάρξει το μπλοκ το ευρωπαϊκό με τις διαφορετικές δυνάμεις και το μπλοκ το αντιευρωπαϊκό. Η αριστερά αυτή τη στιγμή παίζει ένα ρόλο αντιευρωπαϊκό. Στο τέλος όμως της διαδρομής θεωρώ ότι ο Έλληνας πολίτης τώρα μπορεί δημοσκοπικά να δίνει αυτά τα νούμερα για να πιέσει τις καταστάσεις. Όταν έρθει όμως η ώρα της επιλογής, εάν θα βρεθεί στο δρόμο της Ευρώπης ή στο δρόμο της τάσης πληρωμών και της δραχμής, θα επιλέξει το δρόμο της Ευρώπης.